Λοιπόν, είχαμε δύο παθογενή κόμματα, τα οποία έγιναν όλο και περισσότερο παθογενή. Και αυτά τα κόμματα αποδοκίμασε η κοινή γνώμη με τη μεγάλη τιμωρία, φέρνοντας στην εξουσία ένα πολύ μικρό κόμμα της αριστεράς, το οποίο, όπως έχουμε δει ανά τον κόσμο, είναι μία από τις μεγάλες ανατροπές. Είναι φαινόμενο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόμενο το οποίο κάποιοι λένε ότι θα συντριβεί ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα από το χώρο του πρώην ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, προτάσουν ως επιδίωξη τη στρατηγική ήττα, λένε, του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συντριβούν και θα εξαφανιστούν όπως ακριβώς αναδύθηκαν από το πολιτικό σύστημα? Ασφαλώς όχι. Δηλαδή, όπως ξέρετε, έχω πει ότι ο Τσίπρας είναι εδώ για να μείνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκλεγεί πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να εκλεγεί όμως στις μεθεπόμενες. Ο Τσίπρας έχει ριζώσει για τα καλά. Από την εποχή ιδίως που στράφηκε στο ρεαλισμό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ίδιο και για τη χώρα ήταν η περίοδος Βαρουφάκη. Αυτή την ξεπέρασε, την άφησε πίσω του. Και η διάσπαση βεβαίως, έτσι. Και η διάσπαση βεβαίως. Η αποχώρηση βεβαίως, των ομιλητών και η διάσπαση. Και κυρίως πρέπει να θυμόμαστε πάντα, κύριε Κοτρώτση, ότι στην Ελλάδα το κυρίαρχο τμήμα της κοινής γνώμης ανήκει στην κεντροαριστερά. Αυτή η πλειοψηφία παραμένει κεντροαριστερή. Και γι' αυτό ο Τσίπρας έχει μία μεγάλη δεξαμενή δίπλα του, την οποία ένα κομμάτι της θα το χάσει. Πιθανώς στις επόμενες εκλογές. Το πιθανότερο. Προς το κίνημα αλλαγής, λέτε? Όχι, προς το κίνημα αλλαγής, προς διάφορες κατευθύνσεις. Και στην αποχή ενδεχομένως. Και στην αποχή. Η αποχή είναι ο μεγαλύτερος του κίνδυνος. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα παραμείνει κυρίαρχος στο χώρο αυτό. Δεν θα μπορέσει το παλιό ΠΑΣΟΚ, το οποίο και ως ονομασία και ως παρουσία είναι πλέον τοξικό. Άλλαξε όνομα. Το κίνημα αλλαγής είναι εξίσου τοξικό. Τα ονόματα δεν μετράνε τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε μια κοινή γνώμη η οποία είναι εξαιρετικά υποψιασμένη. Το να τους αλλάξεις ένα όνομα δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία του τι αντιπροσωπεύει ένα κόμμα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι λίγο πολύ το παλιό ΠΑΣΟΚ. Με κάποιο εμπλουτισμό, αλλά αυτά δεν αλλάζουν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα φύγει από το σκηνικό. Το τι αποτέλεσμα θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, σας λέω, ξέρετε ότι έκανα πάντα προσπάθειες να προβλέπω εκλογικά αποτελέσματα. Μερικές φορές επιτυχώς, θα έλεγα. Έτσι το θυμάμαι παρακολουθώντας το και συνομιλώντας μαζί σας παλιά στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ότι το κάνατε. Τώρα θα διακινδυνεύατε έτσι μια πρόβλεψη? Όχι, δεν θα μπορούσα να διακινδυνεύσω. Κοιτάξτε, γιατί δεν θα μπορούσα να διακινδυνεύσω? Διότι έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το μεγαλύτερο κομμάτι ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και επίσης έχουμε μπει σε μία φάση, όπως τα τελευταία χρόνια σταδιακά κινούμασταν στη φάση αυτή, όπου ο κόσμος διαλέγει μεταξύ του μικρότερου κακού. Όταν γίνονται τέτοιες επιλογές, οι ψηφοφόροι γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτοι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο κανένας να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ο Τσίπρας είναι εδώ για να μείνει. Και σας επαναλαμβάνω ότι πιθανότατα και αν χάσει τις επόμενες εκλογές να κερδίσει τις μεθεπόμενες. Είναι ένας ταλαντούχος πολιτικός με καλό πολιτικό ένστικτο, ο οποίος όμως έκανε σοβαρά λάθη στην πρώτη φάση. Μέγιστο λάθος του η επιλογή Βαρουφάκη. Δεύτερο μέγιστο λάθος του είναι ότι δεν υιοθέτησε τον ρεαλισμό από την αρχή. Κοινή γνώμη, δεν του λέγε να μην διαπραγματευτεί σκληρά. Βεβαίως ήθελε να διαπραγματευτεί σκληρά. Αλλά η κοινή γνώμη κατανοούσε ότι στη διαπραγμάτευση η αδύναμη πλευρά ήταν η δική μας, η ελληνική. Άρα το νερό στο κρασί, το όπως είπε ο Τσακαλώτος προημερών, είπε και εμείς βάλαμε νερό στο κρασί μας τώρα που έγινε η... Θα το αποδεχόταν, λέτε, από τότε η κοινή γνώμη. Βέβαια, έπρεπε από την αρχή να το κάνει αυτό.